Γεια σας φίλοι μου, μιας και με λένε φίλοι που όπως οι περισσότεροι από εσάς γνωρίζετε, σήμερα έχω τη γιορτή μου, 14 Νοεμβρίου, οπότε χρόνια μου πολλά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες τις ευχές που μου έχετε στείλει από το πρωί. Ο Απόστολος Φίλιππος ήταν ένας από τους μαθητές του Χριστού και ένας από τους 12 Αποστόλους. Γεννήθηκε στην Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας και κήρυξε το Ευαγγέλιο στην Μικρά Ασία. Πέθανε μαρτυρικά στην Ιεράπολη της Συρίας. Τα λείψανά του διανεμήθηκαν σε διάφορες τοποθεσίες. Παρ' όλα αυτά, ο τάφος του δεν είχε βρεθεί μέχρι πολύ πρόσφατα, θα σας πω σε λίγο. Η θήκη με την Ιερή Κάρα βρίσκεται στην Ιερά Μονή Σταυρού των Αγίων Αποστόλων της Ρώμης. Η μία παλάμη του βρίσκεται στην Μονή Κύκου στην Κύπρο. Ένα δάχτυλό του βρίσκεται στην Μονή Νεάμτς στην Ρουμανία. Μέρος των λειψάνων βρίσκεται στην Ρωμαιοκαθολική Βασιλική των Αγίων Αποστόλων της Ρώμης. Ενώ τμήματα του Ιερού Λειψάνου βρίσκονται στο Άγιο Όρος, στη Μονή Ξενοφόντος και Διονυσίου. Όπως σας είπα όμως και πριν, δεν είχε βρεθεί ο τάφος του Αγίου Φιλίππου, που αρχικά δηλαδή είχε ταφεί, μέχρι πάρα πολύ πρόσφατα. Και μόλις το 2011, ένας Ιταλός αρχαιολόγος με μια ομάδα εκεί με αρχαιολόγους βρήκανε και ανακάλυψαν τον τάφο του Αγίου Φιλίππου στην αρχαία Ιεράπολη της Δυτικής Τουρκίας. Οπότε έχει μέλλον πάρα πολύ η ανασκαφή εκεί πέρα, γιατί έχουν βρει πάρα πολλά ευρήματα, διότι δεν ήταν στο σημείο που βρήκε μαρτυρικό θάνατο ο Άγιος Φίλιππος, αλλά λίγο πιο δίπλα. Να φανταστείτε, δεν είχαν ψάξει λίγο πιο δίπλα και ήταν εκεί δίπλα τους. Έτσι έχουν ανακαλυφθεί πάρα πολλά σημαντικά στοιχεία μέσα εκεί πέρα στον τάφο του Αγίου Φιλίππου. Χρόνια πολλά σε όλους τους Φίλιππους και τα λέμε σε επόμενο βίντεο.